Γεια σας φίλοι μου. Ταν ταν ραμ παμ παμ παμ. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το πως κάποιος μπορεί να γίνει λουνάριος. Ξέρετε ότι έχω την θρησκεία αυτή. Το θέμα όμως είναι αν θέλετε και εσύ να γίνετε λουνάριο, να ξέρετε πως θα γίνεται. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ανοιχτό μυαλό. Να είμαστε ανοιχτό μυαλό. Να μην είμαστε κλειστό μυαλό και δογματικοί. Να δεχόμαστε νέες ιδέες. Δεύτερον, να γνωρίσει τους κανόνες του λουναρισμού, τι περιέχει ο λουναρισμός. Απλό και κατανοητό. Τρίτον, να είναι άνετος, να είναι κεντρικός, να είναι άνετος το θέμα, να μην τον νοιάζει τόσο η γνώμη των άλλων. Τέταρτον, να είναι άνετος, να είναι γυμνός. Πολύ σημαντικό να είναι κάποιος γυμνός άνετα. Πέμπτον, να μπορεί να μην είναι αντικαπιταλιστής, να μην τον ενδιαφέρουν ακριβά πράγματα, να μην έχει φιλοδοξίες τύπου να γίνει, ξέρω εγώ, άπλουτος κλπ. Δεν έχουν το δόντι. Αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που τους νοιάζει είναι να δουλεύουν. Πρέπει να υπάρχει πνευματισμός, σεβασμός στο Διόνυσο, σεβασμός στην ιερή αυτή θεότητα που λέγεται Διόνυσος και έτσι θα μπορέσει να είναι αρεστός στη λουνάρια κοινότητα. Αμήν τέκνα μου, ήθε η λουναριότητά μου ή να σας ευλογεί.